από δρακόντια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας ο Σάββας Ξηρός λίγο πριν τις 11 το πρωί, ο οποίος εδώ και χρόνια κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για τη συμμετοχή του στις 17 Νοέμβρη, προκειμένου να γίνουν όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για το σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα, όπως φημολογείται, υγείας που αντιμετωπίζει. Ο Σάββας Ξηρός μεταφέρθηκε με συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο της νευρολογικής κλινικής του νοσοκομείου, ενώ καθημερινά θα φυλάσσεται από 2 έως και 4 βάρειες περιφρούρησης από αστυνομικούς. Να σημειωθεί ακόμη πως αυτές τις ημέρες ο αδελφός του Σάββα, Χριστόδουλος Ξηρός, ενώ βρίσκοντας σε άδεια και θα έπρεπε καθημερινά να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, χθες δεν το έπραξε με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν σημάνει συναγερμό. Σήμερα εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ο κύριος Σάββας Ξηρός κατόπιν αιτήσεώς του και εισαγγελικής εντολής της Εισαγγελίας Πειραιά για διερεύνηση ιατρική. Θα γίνουν οι απαραίτητες κλινικο-εργαστηριακές εξετάσεις και θα παραμείνει όσο χρειάζεται. Κάθε μέρα στις 1:30 θα εκδίδεται δελτίο τύπου από τους θεράποντες ιατρούς, το οποίο θα ανακοινώνω εγώ. Σε ποια κλινική θα νοσηλευτεί? Θα υπάγεται στην νευρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Για ποιο λόγο θέλετε να μας πείτε? Όχι. Είναι προσωπικά δεδομένα. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου, Θανάση Μητσιό, κάθε μεσημέρι στη 1:30 θα βγει ιατρικό να κοινοθέν και την κατάσταση της υγείας του Σάββα Ξηρού. Θα παραμείνει όσο χρειάζεται για να γίνει πλήρης ο έλεγχος. Θα γίνει πλήρης ο έλεγχος όπως σε όλους τους νοσηλευόμενους. Είναι χώρος ο οποίος από την κατασκευή του νοσοκομείου είχε δημιουργηθεί για κρατουμένους. Είναι ένα μεγάλο δωμάτιο με τουαλέτα με 2 κρεβάτια. Αστυνομικοί πάντως βρίσκονταν ακόμη και σε περιφερειακούς δρόμους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για μεγαλύτερη ασφάλεια της μεταφοράς του Σάββα Ξηρού.